Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Ατσαλάκη, από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων τα τελευταία 150 χρόνια φτάσαμε στην πυρηνική σύνδεξη. Η πυρηνική σύνδεξη, όπως φάνηκε, είναι μια επαναστατική μορφή, ένα πείραμα καινούριο το οποίο έχει επιτευχθεί στην Αμερική με τις ανακοινώσεις, που φαίνεται ότι θα φέρει μια αλλαγή και στο ενεργειακό και στο οικονομικό και στο γεωπολιτικό χάρτη. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν, έτσι εισαγωγικά, τι ακριβώς είναι η πυρηνική σύνδεξη. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι στο πέρασμα της ανθρωπότητας, τουλάχιστον τα τελευταία 200 χρόνια, η ανθρωπότητα άλλαζε πηγές ενέργειας, πέρασε αρχικά από το ξύλο, στον άνθρακα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια με τη σχάση και τώρα με την πυρηνική ενέργεια με τη σύνδεξη. Αυτό γινόταν εφικτό καθώς εξελισσόταν οι τεχνολογίες. Όταν εξελίχθηκε η τεχνολογία εξόρυξης του φυσικού αερίου, δημιουργήθηκαν τεχνολογίες διάδοσης του και διανομής του και τώρα έχουμε μία σειρά νέων τεχνολογιών οι οποίες προσπαθούν να παράγουν ενέργεια προσομοιώνοντας τη λειτουργία των αστεριών ή του ήλιου, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή προσπαθούν αντί για να διασπάσουν το άτομο όπως ξέραμε στην πυρηνική ενέργεια να κάνουν σύνδεξη, δηλαδή να ενώσουν δύο άτομα. Ουσιαστικά παίρνουν δύο ισότοπα του υδρογόνου, ένα δευτέριο και ένα τρίτιο, το οποίο το ψήχουν σε θερμοκρασία, το κάνουν κάτι σαν μείγμα και το ψήχουν σε θερμοκρασία μείον 250 βαθμούς. Και μετά το βομβαρδίζουν με ακτίνες λέιζερ, 192 λέιζερ χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την περίπτωση και επιτεύχθηκε η συνένωση και καθώς ενώθηκε απελευθερώθηκε ενέργεια. Ουσιαστικά το εργαστήριο αυτό λέγεται Εθνικό Εργαστήριο Ανάφλεξης της Αμερικής, διότι ουσιαστικά έκανε την ανάφλεξη, για να το πούμε παραστατικά να γίνεται κατανοητό, ήταν ότι πολλά χρόνια τώρα, εδώ και 70 χρόνια περίπου, προσπαθεί η επιστήμη να αναφλέξει, ας πούμε, ένα κομμάτι ξύλο και δεν μπορεί να το καταφέρει. Τώρα επιτεύχθηκε η ανάφλεξη. Και εδώ είναι σημαντικό με αυτό το παράδειγμα να πούμε ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση, στην πυρηνική σύνδεξη, δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει διαφυγή ενέργειας, όπως με την άλλη πυρηνική σχάση, διότι είναι όσο βάζουμε ξύλο, ανάβει. Όταν δεν βάλουμε ξύλο, δεν ανάβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση της πυρηνικής σχάσης, αν χάσουμε τον έλεγχο, η ραδιενέργεια κυκλοφοράει παντού και που ήταν, κύριε Ατσαλάκη, που ήταν και ο λόγος που από την Ευρώπη σταμάτησε κυρίως από τη Γερμανία η πυρηνική ενέργεια λόγω των ατυχημάτων στη Φουκουσίμα και το καθεξής. Ακριβώς. Το δευτέριο και το τρίτο είναι δύο στοιχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και πού μπορούν να τα βρουν οι επιστήμονες αυτά. Ναι, αυτά βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουν σημαντικό κόστος ως υλικά. Η επεξεργασία τους κοστίζει, μπορεί να βρεθούν από το νερό, από το θαλάσσιο νερό. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι η πηγή αυτή θα είναι μια ανεξάντλητη πηγή. Δεν θα έχει σχεδόν καθόλου κατάλοιπα. Έχει κάποια κατάλοιπα τα οποία μετά από λίγο χρόνο ουσιαστικά εξατμίζονται. Και θα είναι και μια φθηνή πηγή ενέργειας. Αλλά είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα έκανε προσπάθειες μέσω της μαγνητικής σύνδεξης να πετύχει τη σύνδεξη. Ενώ στην Αμερική αυτή τη στιγμή επέτυχαν τη σύνδεξη μέσω μιας άλλης τεχνολογίας, της αδρανειακής σύνδεξης, όπως λέγεται, με αποτέλεσμα να την πετύχουν πιο γρήγορα, ενώ το μεγάλο πείραμα που γίνεται με τη μαγνητική τεχνολογία στη Νότια Γαλλία, στο ΙΤΕΡ, όπου συμμετέχουν 14 χώρες, εκεί δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η σύνδεξη. Υπολογίζουν στα επόμενα χρόνια να την επιτύχουν. Απλά έχουμε μια δεύτερη τεχνολογία, η οποία έχει επιτύχει τη σύνδεξη
Και μάλιστα σε σημαντικό ποσοστό, περίπου 50% παραπάνω ενέργεια παρήχθηκε από αυτή που εισήχθηκε στο σύστημα για να γίνει σύνδεξη. Το πείραμα είναι σε ένα χρυσό δοχείο, έτσι είναι. Ναι. Θέλω να μας πείτε τώρα ποια θα είναι η αλλαγή ενδεχομένως. Δηλαδή ο χρυσός από νομισματικό μέταλλο πλέον παίρνει επιπλέον βιομηχανική αξία, οπότε αυτό θα εκτινάξει την αξία του. Ποια θα είναι η αλλαγή όταν αυτό το πράγμα βγει στην αγορά, θέλω να μας το δώσετε τώρα και στις οικονομικές του διαστάσεις, με μια εκτίμηση, γιατί οι πετρομοναρχίες του κόλπου, ας πούμε, αυτόματα χάνουν δύναμη. Αυτοκρατορίες θα καταρρεύσουν, αυτοκρατορίες θα αναδειχθούν. Θέλω να μας απλώσετε έτσι λίγο τη γεωγραφία των πραγμάτων. Ουσιαστικά θα συμβούν δύο πράγματα σημαντικά. Η χρονική στιγμή η οποία θα συμβούν έχει μεγάλη σημασία. Η Αμερική προβλέπει ότι στην εμπορική του μορφή η πυρηνική σύνδεξη θα έρθει γύρω στο 2040. Όταν θα γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές ότι πράγματι θα έχουμε ενέργεια από πυρηνική σύνδεξη η οποία θα είναι και άφθονη και φθηνή, εκείνο το οποίο θα κάνουν πολλά χρόνια νωρίτερα οι χώρες που έχουν αποθέματα φυσικού αερίου ή και πετρελαίου είναι να τρέξουν, να εξορίξουν τα αποθέματα όσο ακόμα υπάρχει ψηλή τιμή. Διότι αργότερα δεν θα μπορούν, δεν θα αξίζει να τα εξορίξουν. Αυτό τι θα κάνει, θα αυξήσει την παραγωγή. Άρα θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα, άρα οι τιμές της ενέργειας θα καταρρεύσουν. Και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά η Αμερική και γι' αυτό εδώ και 15 χρόνια, ενώ ήταν εισαγωγής ενέργειας, εδώ και 15 χρόνια εξορίχνει όλα τα αποθέματα και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγής ενέργειας. Οι άλλες χώρες τώρα, οι οποίες στηρίζονται κυρίως, το αχθάριστο εθνικό τους προϊόν στηρίζεται κυρίως στην πώληση της ενέργειας, όπως είναι οι αραβικές χώρες, και πολλές άλλες χώρες, Ρωσία, Νιγηρία κτλ, θα γνωρίζουν τεράστια αύξηση, τεράστια μείωση των εσόδων τους, πολύ πριν εμφανιστεί η πυρηνική σύνδεξη, εξαιτίας της κατάρρευσης των τιμών, επειδή θα αυξηθεί η προσφορά, και σε μια δεύτερη φάση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη κατάρρευση των τιμών, διότι όλοι θα προτιμούν στο μέλλον την πυρηνική σύνδεξη και δεν θα αγοράζουν πλέον φυσικό αέριο κτλ. Θα γίνεται παράλληλα και μια αλλαγή κατεύθυνσης των επενδύσεων, έτσι είναι. Ναι, βέβαια. Τώρα αναμένουμε καταρχήν μια αλλαγή μεταφοράς των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στην έρευνα από τη μαγνητική τεχνολογία σύνδεξης στην αδρανειακή τεχνολογία σύνδεξης. Και στη συνέχεια θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες επενδύσεις προς τη σύνδεξη και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας όπως είναι ο Bill Gates έχουν επενδύσει ήδη στην πυρηνική σύνδεξη, ο Bezos της Amazon.com και άλλοι μεγάλοι επενδυτές. Και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε πολλά κράτη, σε επιχειρήσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το πρόβλημά τους θα είναι ότι πιθανό να χρεοκοπήσουν αν δεν καταφέρουν να αλλάξουν αντικείμενο. Αλλά τα κράτη τα οποία δεν έχουν άλλους πόρους παρά μόνο την ενέργεια θα γνωρίσουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι είναι πολύ λίγα τα κράτη τα οποία έχουν πραγματική παραγωγή. Δεν έχουν εμπορικά σήματα, δεν έχουν διεθνή trademark όπως είναι η Apple, BMW, Mercedes, που αυτά τα σήματα είναι τα πιο σημαντικά και σε βάθος χρόνου μπορούν συνεχώς να παράγουν εισοδήματα. Όταν όμως τελειώσει η ζήτηση φυσικού αερίου ή οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που δεν συμφέρουν να εξορυχθούν, κυρίως τα αραβικά κράτη, η Ρωσία κτλ. Θα γνωρίσουν πολύ μεγάλη αναστάτωση, γιατί η μείωση των εισοδημάτων προκαλεί κοινωνικές αναστατώσεις και πολιτικές εξελίξεις
Και οι πολιτικές εξελίξεις όταν γίνονται με δύο τρόπο, ξέρουμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι οδηγούν πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Ασαλάκη, σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί αναφερθήκατε στη Ρωσία και τα αραβικά κράτη και άλλα κράτη τα οποία λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ήδη αυτές οι μεγάλες πετρομοναρχίες, ήδη επειδή βλέπουν ότι είχε κατευθυνθεί το ενδιαφέρον στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είχαν επενδύσει παράλληλα σε τέτοια επενδυτικά πλάνα, ας πούμε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουλάχιστον οι αραβικές χώρες. Λέτε να δούμε να γίνεται παράλληλα επένδυση και σε αυτό το κομμάτι από τις μεγάλες χώρες που είναι στην παραγωγή πετρελαίου, επειδή μπορεί να διαβλέπουν στην αυριανή πραγματικότητα? Κοιτάξτε, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν την τεχνολογική υποδομή να παράγουν τις καινοτομίες που θέλει η πυρηνική σύνδεξη. Θα είναι δύσκολο για αυτούς, ακόμα και να την αγοράσουν αυτή την τεχνολογία. Δεν ξέρω, θα δούμε στο μέλλον, αλλά αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις εργοστάσια δίπλα εκεί που καταναλώνεις. Οπότε δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχουν αγωγοί να διασχίζουν χιλιόμετρα θάλασσες ξηρά, και στην ξηρά κυρίως να υπάρχει εξάρτηση από τα κράτη, που όποιο κράτος θέλει μπορεί να κλείνει τη στρόφιγγα κάποια στιγμή. Αυτή η πίεση που υπάρχει σήμερα για να αφαιρεθεί το όπλο της ενέργειας για τη δημιουργία επιθετικών κινήσεων σε άλλες χώρες, είναι και μία μορφή πίεσης να τρέξει πιο γρήγορα αυτή η πυρηνική σύνδεξη, διότι βλέπουμε ότι σήμερα οπλοποιείται η παραγωγή ενέργειας από κάποιες χώρες. Η πυρηνική σύνταξη, από ό,τι βλέπουμε, δεν αφήνει πυρηνικά απόβλητα. Έτσι είναι. Οπότε είναι μια μορφή οικολογικής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε. Σίγουρα θα βοηθήσει την κλιματική αλλαγή, κατά το ποσοστό της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στα carbon emissions, στα κασαέρια, εκεί θα βοηθήσει. Και θα το κάνει με τρόπο ίσως και πολύ γρήγορο όταν θα διαδοθεί. Τα κατάλοιπα είναι πολύ ελάχιστα και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά της πυρηνικής σχάσης. Και το σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία έτσι που εξελίσσεται βοηθάει αυτή τη στιγμή στην αναδιάταξη ουσιαστικά ακόμα και του τρόπου διανομής της ενέργειας, διότι η ενέργεια πυρηνικής σύνδεξης δεν είναι ούτε υγρό, ούτε στερεό, ούτε αέριο. Είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει μια τεράστια θερμοκρασία και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να παραχθεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε όταν έχουμε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπορούμε να οδηγήσουμε στην ηλεκτροκίνηση όλα τα οχήματα, τα οποία οχήματα ρυπαίνουν σημαντικά το περιβάλλον, αλλά και άλλες βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες. Άρα εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από καθαρή πηγή. Μάλιστα. Έχει μια εκτίμηση για το πώς μπορεί να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια? Κοιτάξτε, η ηλεκτρική ενέργεια βλέπουμε ότι μπορεί να αποθηκευτεί με τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες όμως είναι άλλο ένα επιπλέον κόστος, καθώς οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σπάνια μέταλλα, τα οποία όσο αυξάνει η ζήτηση θα ανεβαίνουν και οι τιμές τους. Και αυτός είναι και ο λόγος όπου τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα, όταν δεν λειτουργούν συνεχώς, υπάρχει πρόβλημα στον ομαλό εφοδιασμό του δικτύου διανομής της ενέργειας. Ακόμα και αν εφευρεθούν πολύ ισχυρές μπαταρίες, αυτές αυξήσουν ακόμα περισσότερο το κόστος. Διότι η παραγωγή από αιωλικά και ηλιακά
δεν είναι στο 100% της εγκατεστημένης ισχύς. Παράγεται περίπου 30-40%. Είναι σαν να κάνουμε ένα εργοστάσιο και έχει 10 μηχανές παραγωγής και παράγει, για παράδειγμα, παπούτσια και χρησιμοποιούμε μόνο τις 3-4 μηχανές. Ως επένδυση είναι μη βιώσιμη, γι' αυτό επιδοτείται από τα κράτη και από τις υψηλές τιμές με τις οποίες αγοράζουν την ενέργεια, ακριβώς για να επιδοτείται αυτή η φιλική παραγωγή προς το περιβάλλον. Όλο αυτό, το οποίο δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα, δεν ναι, μπορεί ναι, να ναι. βαθιστεί στην κοινωνία. Όλο αυτό δηλαδή το κολοσιαίο έργο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επειδή επιδοτείται, όταν βγει μια πιο φθηνή ενέργεια δεν θα μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό, έτσι. Θα εξαφανιστεί ένα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Ακόμα και ο ΣΑ στη σύσταση που έκανε χθες, λέει, αναγνωρίζει ότι χωρίς επιδοτήσεις δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η βιομηχανία και προτείνει, αντί για να δίδονται άμεσα επιδοτήσεις στους κατασκευαστές, να επιδοτούνται τα δάνεια που θα παίρνουν οι κατασκευαστές με σκοπό να μειωθούν οι μεγάλες δαπάνες που δίνει το κράτος μας και προς αυτή την κατεύθυνση, τη στιγμή που αντιμετωπίζει ήδη πολλά έξοδα και πρέπει να γυρίσει σε πλεονάσματα του προϋπολογισμού για να μειωθεί το τεράστιο χρέος μας. Είπατε ότι η εμπορική διάχυση μπορεί να εκτιμάται, μάλλον θα γίνει μέχρι το 2040. Όταν αυτό επιτευχθεί, πόσο εύκολα αντιγράφεται όταν βγει δηλαδή στην αγορά? Κοιτάξτε, η τεχνολογία σταδιακά θα αναπτυχθεί. Ξέρετε, οι πιο σημαντικές τεχνολογίες αναπτύχθηκαν για γεωπολιτικούς λόγους. Για παράδειγμα, το ίντερνετ αναπτύχθηκε από την NASA με σκοπό να υπάρχει μία ενδοεπικοινωνία. Το ανέπτυξαν και άλλες χώρες, αλλά δεν το έδωσαν στην ανθρωπότητα να το αξιοποιήσει. Το ίδιο και το κινητό τηλέφωνο, το ίδιο και το GPS. Έτσι και αυτές τις τεχνολογίες σταδιακά και κάποιες άλλες χώρες θα τις αναπτύξουν. Πάμε σε έναν κόσμο που θα υπάρχουν πολλές ισχυρές οικονομίες. Δεν θα υπάρχει μία ή δύο και μόνο οικονομίες. Απλά οι ισχυρότερες οικονομίες θα είναι αυτές που έχουν ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα και συνεχώς παράγουν καινοτομίες. Και η καινοτομία σημαίνει ότι πρέπει να παράγουμε ένα νέο προϊόν να καλύπτει μία συγκεκριμένη ανάγκη με φθηνότερο τρόπο και με πιο εύκολο. Μόνο τότε μία τεχνολογία μπορεί να υιοθετηθεί και να γίνει και βιώσιμη. Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε πολύ.